μας γραμμή από την Μακρινίτσα είναι ο Στέφανος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Από τη Μακρινίτσα με πολλά προβλήματα. Τρεις μέρες τώρα δεν έχουμε νερό, ρεύμα νερό, τηλέφωνο σταθερά. Ευτυχώς υπάρχει μια ταβέρνα, ο οποίος προσφέρει κοινωνικό έργο να φάνε οι εγκλωβισμένοι στα ξενοδοχεία, ακόμη και εμείς οι ντόπιοι, και να φορτίζουμε τα κινητά μας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχει επικοινωνία να αρθείς με αυτοκίνητο. Υπάρχουν δύο δρόμοι που μπορείς να αρθείς στη Μακρινίτσα. Μέσω Πορταριάς, ναι, ο οποίος δρόμος έχει πρόβλημα σε μια γέφυρα, και μέσω Κουκουράβας, που είναι ένας πιο κοντινός, που έχει στήριο ο δρόμος, έχει αποκοπεί με ένα σωρό κατολιστήσεις ανάμεσα με την αφτάση στο Βόλο. Τελικά καμία επικοινωνία με αυτοκίνητο. Πάρα πολλά τα προβλήματα, πάρα πολλά τα νερά. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει. Έχετε επικοινωνήσει, κύριε Στέφανε, με την Δημοτική Αρχή, με την Περιφέρεια? Όχι, όχι. Αλλά με βεβαιέ και τέτοια που παίρνω, κάθε μέρα λένε θα έρθει 7 η ώρα, ξέρω εγώ τι, και τελικά έχουμε τρεις μέρες χωρίς. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια άμεσα, ηλικιωμένοι, γυναίκες, έγκυες? Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Αλλά τα ξενοδοχεία έχουν κόσμο. Ναι. Ευτυχώς σας είπα και πάλι ότι υπάρχει αυτή η ταβέρνα, η οποία έχει γεννήτρια. Ευτυχώς. Υπηρετεί τον κόσμο ο οποίος είναι στα ξενοδοχεία, και εμάς τους ίδιους που δεν μπορούμε, δεν έχουμε ρεύμα να μαγειρέψουμε, πάμε τρώμε, φορτίζουμε τα κινητά μας. Ευτυχώς. Αυτά. Ευτυχώς που απλώνεται, εξαπλώνεται η αλληλεγγύη, η καλοσύνη των ανθρώπων και βοηθούν. Αυτό ακριβώς. Και μακάρι να υπάρχει παντού αυτό. Ναι. Ανάμεσα στους τόνους λάσπης. Κύριε Στέφανε, ευχαριστώ. Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Γεια σας.